Πάμε στο πρώτο, στην πρώτη φιλοξενούμενη σήμερα, στη συχνότητα, πανεπιστημιακό, στο χώρο της πολιτικής επιστήμης, ειδική σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας, την κυρία Μέρη Μπόση. Κυρία Μπόση, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κυρία Μπόση, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που για πολλούς είναι ίσως τζιζ, αλλά οφείλω να σας το ρωτήσω και με όρους πολιτικής επιστήμης, αλλά και ως ένας άνθρωπος του πεδίου που είστε. Δεν είστε απλά θεωρητικοί. Αυτό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, τι ωραία έκφραση, μέχρι πού φτάνει τελικώς, μέχρι την τελική λύση σε βάρος ενός λαού? Κύριε Ζαχίνη, πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα που παρακολουθούμε αυτό το χρονικό διάστημα είναι επιπονές, είναι πόδινες και είναι ματηρές. Πάντα όταν γίνονται, ιστορικά τουλάχιστον, πάντα όταν γίνονται αλλαγές στο διεθνές σύστημα, παρακολουθούμε αυτού του τύπου την προσπάθεια διατήρησης ισχύως μιας υπερδύναμης και βέβαια με μια σειρά από πράξεις που γίνονται και θα γίνουν. Η υπερδύναμη θέλει να παραμείνει ως η μοναδική. Η συγκεκριμένη βέβαια έχει και πολλά εσωτερικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά οι αλλαγές που θα γίνουν και γίνονται και θέλουν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Συνήθως μέσα σε αυτό βλέπουμε τοπικούς, περιφερειακούς πολέμους, ακραίες πράξεις βίας που εντάσσονται στη διαδικασία αυτών των αλλαγών. Ταυτόχρονα, λόγω δε αυτής της ασάφειας στη διεθνή κατάσταση, παρατηρούμε και αυτούς, τα κράτη δηλαδή εννοώ, που επιθυμούν να αναδειχθούν νέες περιφερειακές δυνάμεις, νέες δυνάμεις με αξιώσεις περιφερειακής επέκτασης. Αναφέρομαι τώρα όχι μόνο στα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα, τα πάω εκεί, αλλά και σε κράτη τα οποία στο παρελθόν υπήρξαν αυτοκρατορίες, όπως η Τουρκία για παράδειγμα. Αυτοί δεν ξεχνάνε, οι μνήμες αυτές δεν ξεχνιούνται. Αυτές οι αλλαγές που γίνονται, γίνονται μέσω πολέμων. Θα φέρουν και αλλαγές συνόρων. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι αλλαγές συνόρων. Θα δούμε θρησκευτικές συγκρούσεις, σύγκρουση πολιτισμών που επανέρχεται στη συζήτηση. Θα δούμε αύξηση της ακροδεξιάς, ακραίες απόψεις του τύπου είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Αυτό το βλέπουμε τώρα στο Ισραήλ. Μια ακραία λογική που δεν επιδέχεται μεσαίες ή άλλη λύση πριν αυτόν ο οποίος έχει τα όπλα. Αυτός διατάζει, αυτός που έχει τα όπλα. Έτσι, κλείνοντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο θα έλεγα που βλέπουμε τώρα, γιατί θα δούμε και ανάπτυξη νέων όπλων, ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η Φερρυππίν, εντάσσεται και αυτή σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι, κλείνοντας όπως είπα το κεφάλαιο της ζωής μιας μονοκρατορίας, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη και πάντα ζητά μέσα σε αυτό το πλαίσιο άβολους συμμάχους. Είτε μια κράτη και ακόμα πιο κράτη μια πολύ μικρή πίεση θα ενδώσουν. Το Ισραήλ βέβαια μετά από μια πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς, την οποία πολλάκις έχετε πει και ας το επαναλάβω τη δημιούργησε, βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή που ανέφερα προηγουμένως. Είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Δεν επιδέχεται συζήτηση. Και εδώ μιλάμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πλέον γενοκτονίας, ένα σημείο που δεν έχει γυρισμό, άπειροι άνθρωποι χάνονται καθημερινά και βέβαια υπάρχει μία σιωπή, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, ή μία μικρή κινητικότητα διεθνώς. Δεν πιέζεται το Ισραήλ όσο όφυλαν να πιέσουν. Να σας ρωτήσω, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από τη χρόνια έτσι κατατριβεί και με κείμενα και με συνθήκες και με γεγονότα, υπήρχε περίπτωση, δεν θα πάρω τον υπόλοιπο κόσμο, στο δυτικό κόσμο να γίνει ανεκτό αυτό που συμβαίνει τώρα, επαναλαμβάνω, στο όνομα ποιας αυτοάμυνας? Εδώ δεν είναι, και η έκφραση είναι κομψή, αυτοάμυνα, αυτοάμυνα, προσέξτε, διότι μιλάμε για μια ιστορία 75 χρόνων, δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός. Και δεν ξέρω αν πια το θέμα μας είναι οι αποτρόπες πράξεις από τον ντου της Χαμάς μέχρι εξαφανίσεως ανθρώπων. Αυτό
είναι έγκλημα πολέμου. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό που συντελείται αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς είναι. Είναι, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του, καταρχήν ιστορικό, είναι ένα ιστορικό γεγονός, όπως αναφέρατε, ότι για πάρα πολλά χρόνια ένας λαός φτάνει σε ακραία σημεία, ο Παλαιστινιακός λαός, και από την άλλη πλευρά ένα κράτος το οποίο δημιουργήθηκε μέσα σε μια ιστορική του, σε ένα ιστορική γεωγραφική περιοχή, mm-hmm. που ανήκαν, δύο λαοί ήταν πάντα, αλλά τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει, οι θέσεις του είναι ξεκάθαρες όσον αφορά το τι σημαίνει η δημιουργία και η διάρκεια δημιουργίας του δικού του κράτους σε βάρος του άλλου. Και βέβαια μπήκε η λέξη της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα έχει όρια, κύριε Σαχίδη. Έχει όρια και βέβαια όταν, αν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση στο δυτικό πολιτισμό, στο δυτικό κόσμο όπως αναφέρατε, δεν υπήρχε περίπτωση να επιτραπεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα... Επιτρέπεται, βεβαίως επιτρέπεται τώρα. Γιατί περνάμε στις αλλαγές του συστήματος, στις αλλαγές συνόρων, στις αλλαγές καταστάσεων. Με έναν άβουλο κόσμο γύρω που παρακολουθεί όλο αυτό το, αυτή την αιματοχυσία δίχως να αντιδρά. Συγγνώμη, είναι άβουλος ο κόσμος ή πια ελέγχονται τα πάντα? Θέλω να πω, όσοι κάνουν και στις ΗΠΑ το παρατηρώ, πιο ερευνητική δουλειά. Δεν αρκούνται στα δελτία τύπου που εκδίδει το State Department ή η Α ή Β πρεσβεία. Δεν συμβαίνει αυτό που περιγράψετε? Α, άρα δεν είσαι μαζί μας, είσαι με τους απέναντι. Τι μανιχαϊσμός είναι αυτός? Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί πλέον φτάνει το σύστημα στα ακραία του σημεία. Οι αλλαγές γίνονται πάρα πολύ μεγάλες. Σας θυμίζω ότι λόγω των γεγονότων αυτών, μέχρι και πιο η πίσω πόρτα, η λεγόμενη Λατινική Αμερική, άρχισε να διακόπτει τις σχέσεις, τις διπλωματικές σχέσεις. Ξεσηκώθηκε η Χιλή, η Βολιβία, η Κολομβία, η Ονδούρα και είπανε τέρμα, δεν θέλουμε άλλες σχέσεις. Ποιος? Η Λατινική Αμερική, την οποία θεωρούσαν δεδομένες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ μιλάμε για πράγματι μεγάλες αλλαγές που ξεκινάει στο δυτικό πια λεγόμενο κόσμο, που πρέπει να γίνει αποδεκτό από ένα σημείο και πέρα το γεγονός, η αντίληψη του γεγονότος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά κλείνει το κεφάλαιό τους. Και βέβαια οι πολύ στενοί τους σύμμαχοι που είναι το Ισραήλ, που θα πάει τη μάχη που κάνει μέχρι τέλους. Εδώ θα πρέπει βέβαια να δούμε πόσο θα αντέξει και το γενικότερο κύμα αλλαγών, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις από τους λαούς, από τους πολίτες των κρατών. Και βλέπω ήδη ότι οι πολίτες κινούνται και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και κινούνται τελείως διαφορετικά από τις βουλές των κυβερνήσεών τους. Βλέπετε Ευρώπη και όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνονται κατά του πολέμου. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, λέει καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Μπόση. Θέλω να τη ρωτήσω, υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και ενός κράτου τρομοκράτη, είτε σε άλλους λαούς, είτε τρομοκρατός στο λαό του τον ίδιο? Και αν ναι, ποια είναι η διαφορά? Ναι, το θέμα είναι ότι ένα κράτος ονομάζεται τρομοκράτης τελείως υποκειμενικά, κυρίως από μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να ονομάσουν κράτος τρομοκράτη την Κούβα, κράτος τρομοκράτη το Ιράν, κράτος τρομοκράτη το Σουδάν, κράτος τρομοκράτη όποιον επιθυμούσαν. Αυτό λόγω της δύναμης που είχαν και της πίεσης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με τις διάφορες αποφάσεις κατά διαστήματα, κυρίως εμπάργκο, το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ. Υπάρχει κράτος τρομοκράτη. Αυτό είναι αστείωτητες. Όμως παρόλα αυτά είδαμε ότι κυριάρχησε στη διεθνή σκηνή το γεγονός ότι μπορείς να ονομάσεις ένα κράτος τρομοκράτη και να του αφαιρέσεις πάρα πολλά δικαιώματα που μπορεί να έχει. Εκ των πραγμάτων τα κράτη αυτά στράφηκαν σε άλλες οδούς έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και μια χαρά επιβίωσαν. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα πρόσωπα, οι ηγετικές φυσιογνωμίες προφανώς και επικαθορίζουν καταστάσεις, δεν είναι η Λιδία λίθος, όμως στιγματίζουν γεγονότα. Και επειδή ακούω εδώ πολλούς και μιλούν περί του Μεσανατολικού, λες και έχει προκύψει εδώ και ένα μήνα, θέλω να υπενθυμίσω και θέλω να προσέξετε το σκεπτικό, γιατί με ενδιαφέρει εδώ η άποψή σας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στα 1995, όχι πολύ πίσω, ο Γιτζάκ Ράμπιν διαπραγματευόταν μια συμφωνία ειρήνης με τους Παλαιστινίους. Οι υποστηρικτές τότε του αντιπάλου του, του Νετανιάχου, ο αντίπαλος ήταν ο Νετανιάχου το 1995 στο Ράμπιν, φώναζαν θάνατο στο Ράμπιν.
Ο δολοφονητής. Μάλιστα. Ο δολοφονητής Ράμπιν, 4 Νοεμβρίου του 1995, έχει μια χείρα που αμέσως μετά κατηγορεί ευθέως τους υποστηρικτές του Νετανιάχου για τη δολοφονία του σύζυγου της. Ο Νετανιάχου γίνεται πρωθυπουργός του Ισραήλ τον Ιούνιο του 1996 μέσω του κόμματος Λικούντ. Τα λέω αυτά όχι για εσάς, εσείς τα ξέρετε, αλλά για τον κόσμο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ένας από τους προτεργάτες του κόμματος αυτού είναι ο Βλαντιμίρ Ζαμποτίνσκι, τον οποίο ο Μουσολίνι είχε αποκαλέσει καλό φασίστα. Και το 48 το Λικούντ, με επιστολή του Αϊστάιν και της Χάνα Άρεντ, κορυφαίοι Εβραίοι διανοούμενοι, στη New York Times εποχής, είχαν πει ότι το κόμμα αυτό προσομοίαζε σε μια οργάνωση και μεθόδους με πολιτική φιλοσοφία εξαφάνισης λαών. Τα ξεχνάμε αυτά. Και σε εκείνη ανέφερε προηγουμένως την αύξηση της ακροδεξιάς που παρακολουθώ παγκόσμια πλέον και τη βλέπω πολύ πιο έντονα στο δυτικό μπλοκ το λεγόμενο. Στο Ισραήλ, μια και αναφέρατε και το αναφέρατε πάρα πολύ ωραία και ιστορικά, βλέπω αυτή τη στροφή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και τη στήριξη που έχουν αυτοί οι ακραίοι από τους ψηφοφόρους τους. Μα γιατί αυτοί κυβερνούν, σωστά το λέτε. Δεν ήρθαν από μόνοι τους. Έχετε δίκιο. Τους έχουν ψηφίσει, τους έχουν επιλέξει. Και επειδή είχα και την τύχη να πάω πολλές φορές στο Ισραήλ και έχω δει ανθρώπους σκεπτόμενους, δημοκρατικότατους, βλέπω ότι αυτή συρρυκνώνεται η ομάδα και αυξάνεται υπέρμετρα η άλλη, η οποία στηρίζει τους ένοπλους επίκους, οι οποίοι επίκοι είναι όχι η λέξη ακραίος, είναι νομίζω πολύ έτσι χλιαρή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ακραίοι είναι. Οι οποίοι με όπλα σκοτώνουν στη Δυτική Γάζα και δεν μιλάει κανένας. Σκοτώνουν Παλαιστίνιους, τους παίρνουν τη γη. Του θεωρούν δική τους γη. Και όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται καθημερινά, γινόταν και γίνονται και τώρα, περνούν χωρίς καν να ακουστούν. Ακούγεται μόνο η Χαμάς, η φτιαγμένη Χαμάς από αυτούς, η οποία έκανε αυτή την πράξη, μια πράξη αιματηρή, μια πράξη ακραία, και τώρα βέβαια σε πολλαπλάσιο βαθμό πεθαίνουν αθώοι Παλαιστίνοι. Αυτό μιλάμε ότι συζητάμε πλέον για εξαφάνιση ενός λαού, μια γενοκτονία. Μέχρι και ο γραμματέας του ΟΗΕ το είπε. Μέχρι και μια σειρά από αυτούς που λειτουργούν στα Ηνωμένα Έθνη μιλάνε για γενοκτονία. Ενδιαφέρει κανέναν? Κανέναν. Για φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε μια κλασική δυτική χώρα, το τι θα συνέβαινε. Τότε θα ακουγόταν και ο Γενικός Γραμματέας. Άρα λέτε ότι εδώ και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως έχοντας βάλει το χεράκι τους, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι επόμενη μέρα. Δηλαδή ανακατανομή ισχύως, νέα σύνορα όπως περιγράφεται. Μου λέει εδώ η φίλη Μαρία, κυρία Μπόση, στο τέλος λέει, από αυτή τη δουλειά βλέπω ότι χαμένοι βγαίνουν και οι δύο. Δηλαδή σε βάρος των ανθρώπων του Ισραήλ και της θρησκείας δημιουργείται ένα κακέκτυπο αντισημιτισμού από τη μια και ένα κακέκτυπο αντι-Ισλαμισμού από την άλλη. Και αυτό σαρώνει ως κύμα την Ευρώπη. Δηλαδή την πατάνε και οι δύο. Ισχύει. Σαρώνει παγκόσμια, βεβαίως. Βλέπω τον αντισημιτισμό, τα κύματα αυτά του αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας που φτάνουν σε ακραία σημεία. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, κύριε Σαχή. Ακόμα είναι η αρχή. Αυτά που θα δούμε θα είναι πολύ πιο έντονα, γιατί πράγματι αυτό το μεγάλο ρεύμα, ένα ρεύμα το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Και σας θυμίζω, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, ότι η είδηση που παίρνουμε από την περιοχή είναι ελεγχόμενη είδηση. Δεν ξέρουμε την πραγματικότητα των γεγονότων. Δεν έχουμε δει πεντακάθαρα τι συμβαίνει. Είναι όλα ελεγχόμενα από το Ισραήλ, έτσι ώστε να μην έχουμε την πλήρη γνώση. Αυτό όμως ως κύμα λειτουργεί, παλιριακό κύμα, λειτουργεί μέσα και στις αραβικές χώρες, στο σύνολο των περιφερειακών κρατών και στην Ευρώπη και στη Δύση δηλαδή γενικότερα. Θα δούμε λοιπόν και τον αντισημιτισμό που το έχω δει βέβαια πρωτοποριακά στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια. Α, ναι. Αυτό το είδα και στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Είναι πρωτοποριακή οι Ηνωμένες Πολιτείες στον αντισημιτισμό με πάρα πολλές βίαιες ενέργειες, αιματηρές ενέργειες, που συχνά πυκνά δεν συζητιούνται γενικότερα. Καταγράφονται όμως και έχω πολύ μεγάλες αυξήσεις με αριθμούς. Η Ευρώπη μπήκε τώρα, μετά τα γεγονότα βέβαια, στη συζήτηση αλλά και στην κινητικότητα, και βλέπω ότι
αυξάνεται πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και οι ξενοφοβικοί, οι ρατσιστές, που είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η ακροδεξιά, που έχει αυξήσει τις οργανώσεις, τις ομάδες, έχει αυξήσει πολιτικά κόμματα και γνωρίζει μια άνθηση στο δυτικό κόσμο. Μέσα από αυτές τις λογικές ανεβαίνει πολύ και ο αντισημιτισμός, ο οποίος προϋπήρχε, θα μου πείτε, στην ακροδεξιά, στο ακροδεξιό σκεπτικό. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά τώρα παίρνει πιο ένταση, μεγαλύτερη ένταση. Ταυτόχρονα έχω δει και την ισλαμοφοβία. Και να θυμίσω, στο Παρίσι, μία γυναίκα ντυμένη με την γνωστή στολή των γυναικών του Ισλάμ, μέσα στο μετρό, φώναξε μία θρησκευτική έκφραση και την πυροβόλησαν, τη σκότωσαν. Αυτό φτάνει σε άλλη ένταση, άλλη μορφή. Η γυναίκα δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατία ή με βία ή με οποιοδήποτε. Μα όλο αυτό το αντί που περιγράφεται με πολύ γλαφυρό τρόπο θέλει φόβο, θέλει μίσος, θέλει βία. Αλλιώς δεν περπατάει. Αν δεν κατασκευάσεις έναν υπερμεγέθη εχθρό από τη μια και από την άλλη, καλά κάνετε και ξεκινάτε από τον αντισημιτισμό, για να μην τρελαθώ, δεν είναι άσπρο μαύρο εδώ. Λοιπόν, ένα αντί, ένα φόβο θέλει για να μπορέσει να περάσει με συνθήματα. Και επανέρχομαι, κυρία Μπόση, ποιοι διοικούν σήμερα? Αυτοί που σκότωσαν άνθρωπο που πήγε να υπογράψει την όποια συμφωνία ειρήνης, καλή ή κακή, δεν το συζητώ. Αυτοί δεν διοικούν, αυτοί δεν δίνουν τον τόνο. Όταν ακούω εγώ λοιπόν. Αυτοί εκλέχθηκαν, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως. Αυτοί επιλέχθηκαν. Τους επέλεξε το Ισραήλ, το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τελείωσε η εποχή, η παλαιότερη εποχή. Εκτός βέβαια, αν δούμε τα κύματα αυτά που ήδη κατεβαίνουν και συνοστίζονται έξω από το σπίτι του Νετανιάχου και φωνάζουν εναντίον του και εναντίον της πολιτικής που ασκεί αυτή τη στιγμή και εναντίον των λαθασμένων υπολογισμών που έκανε και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, εάν αυτοί τελικά πάρουν το πάνω χέρι. Αλλά δυστυχώς η άλλη πλευρά, η ακροδεξιά πλευρά, είναι πολύ μεγάλη και έχει επιλεχθεί. Να σας ρωτήσω κάτι που το ρωτούν πολλοί εδώ. Ξεκινάνε από το απλό, μήπως όλα αυτά γίνονται και για κατασκευή διόρυγας, λέει, από τον κόλπο της Άκαμπα στη Μεσόγειο και θα πρέπει να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνοι ή για την ΑΟΣ της Γάζας? Είναι αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει ένα. Είναι και αυτά, είναι ναι. Και αυτά και εσύ. Υπάρχει όμως ένα σχέδιο ομολογημένο από το Υπουργείο Πληροφοριών. Κάποιοι μου λένε, μην του δίνει βάση. Σχέδιο, σοβαρά να μην του δίνω βάση. Υπουργείο είναι. Και λέει να φύγουν 2 εκατομμύρια. Από όλη τη λωρίδα της Γάζας, να πάνε στην έρημο της Αιγύπτου και κάποιοι εξ αυτών να πάνε στον Καναδά, να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτά τα θεωρείτε ότι είναι εξωφρενικά σενάρια ή είναι στο βάθος κήπου αυτών που διοικούν σήμερα? Αυτό έχει υποθεί από το Νετανιάχου. Έχει υποθεί από μια σειρά από αξιωματούχους στο Ισραήλ, αυτής της κατηγορίας των ακροδεξιών, οι οποίοι θέλουν να διώξουν το σύνολο των Παλαιστινίων και όπου θέλουν να σπάνε, να σπάνε στη θάλασσα. Αλλά εδώ όμως θεωρώ ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος και αυτά που βλέπω, η κινητικότητα και αυτά που διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά τα διαβάζω, ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθουν χιλιάδες Παλαιστίνοι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη. Οι Παλαιστίνοι έχουν πατρίδα, κύριε Σαχίνη, και πρέπει να μείνουν στα εδάφη τους και να προχωρήσουν άμεσα στη λύση των δύο κρατών που έχουν συζητηθεί. Όχι στην εκτόπιση ανθρώπων ξανά, όχι στη γενοκτονία, όχι στην εξορία. Ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε, ότι βεβαίως θα πρέπει να βοηθηθούν όσοι χρήζουν νοσηλείας, και αυτοί που μιλάμε εδώ πάρα πολύ τραυματισμένοι, αθώοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να έρθουν σε γειτονικά κράτη και πιο γειτονικά κράτη και όχι στα δυτικά κράτη. Θα πρέπει οπωσδήποτε εκ των πραγμάτων να βοηθηθούν. Τα αραβικά κράτη, Φερρυππίν, είναι πολύ πιο κοντινά, πολύ πιο διπλανά. Κανένα λόγο δεν έχουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Ελλάδα ή η Κύπρος να παραλάβουν ορολογιακές βόμβες. Έχει υποθεί από άλλους και το επαναλαμβάνω. Γιατί εάν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και έρθουν σε δυτικό έδαφος, θα συνεχίσουν ως ορολογιακές βόμβες. Και σημαίνει αυτό ότι θα δούμε πολύ άσχημα πράγματα εάν φύγουν από τον τόπο τους. Να μείνουν, έχουν πατρίδα οι Παλαιστίνοι. Εδώ τώρα κοιτάξτε την αντίφαση. Εσείς καλά το περιγράψατε αυτή τη στιγμή μόλις, αλλά θα σας στείλω ένα μήνυμα και θέλω τη δική σας απάντηση. Σε εσάς απευθύνεται. Κοιτάξτε την αντίφαση ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει θέση σε αρένα, εξέδρας θέση, δηλαδή
είμαι με τους Ισραηλινούς ή είμαι με τους Παλαιστινίους, όχι είμαι με τον άνθρωπο. Εδώ έχω έναν που είναι αναφανδόν με τους Ισραηλινούς. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ταυτόχρονα αυτό που μόλις είπατε και μου λέει εδώ, να σας ρωτήσω. Ακροδεξιά είναι η κυρία Μπόση που δεν θέλουμε την αντικατάστασή μας από ξένους Ισλαμιστές? Τι εστί Ισλαμοφοβία, τι νεολογισμοί είναι αυτοί, πόσα Μπατακλάν, πόσες Αντιμυρτό. Μας δουλεύετε, πού ζείτε, ας έρθετε στην πλατεία Βικτωρίας να μείνετε. Προχθές βίαζαν τουρίστρια κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Ισλαμοφοβική θα ήταν. Ο Περικλής τα περιγράφει αυτά, αλλά δεν αντιλαμβάνεται παίρνοντας θέση ότι έρχονται 2 εκατομμύρια κόσμος έτσι. Για λέτε, κυρία Μπόση. Κοιτάξτε, όχι, δεν είμαι ακροδεξιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν είμαι και υπέρ του να φύγουν οι Παλαιστίνοι από την πατρίδα τους και να δημιουργήσουν κοινότητες σε ένα δυτικό έδαφος το οποίο εκ των πραγμάτων δεν έχουν κοινά στοιχεία. Τα κοινά τους στοιχεία είναι στον τόπο τους. Όπου είναι, έχουν πατρίδα, έχουν τόπο να ζήσουν και θα μπορούσε η διεθνής κοινότητα. Αυτό βέβαια, αυτή η λέξη διεθνής κοινότητα αρχίζει και γίνεται και λίγο έτσι αστεία. Θα μπορούσαν τα κράτη, τα ισχυρά κράτη και τα γειτονικά κράτη και τα περιφερειακά κράτη να πιέσουν καταστάσεις για άμεση λύση δύο πατρίδων, δύο λαών, που είναι δύο λαοί. Που θα μπορούσαν να είχαν πατρίδα οι Παλαιστίνοι και να ζούσαν φυσιολογικά. Να ζούσαν μέσα στον τόπο τους. Η πίεση να φύγουν από τον τόπο και να πάνε σε δυτικά κράτη δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και οι μνήμες αυτών των ανθρώπων δεν είναι αλλού. Είναι εκεί, είναι στον τόπο τους. Σωστό. Λέει εδώ φίλος ο Αστρινός, πιστεύει η κυρία Μπόση ότι αντί δύο κράτη η δημιουργία ενός ενιαίου πολυεθνικού και πολυθρησκευτικού κράτους δικαίου με βάση τα ιστορικά δυτικά πρότυπα, άρα εκ των θεμελίων διάλυση και κατάργηση όλων των απαρχάιντ θεσμών καθεστώτος, θα ήταν προτιμότερο? Μοιάζει πολύ δύσκολο. Το ίδιο δύσκολο ήταν και στην περίπτωση, λέει, του απαρχάιντ στην Νότια Αφρική, αλλά είναι πολύ πιο ρεαλιστικό της λύσης των δύο κρατών, κατά τη γνώμη μου. Λέει εδώ ο Αστρινός. Τι λέει η κυρία Μπόση? Πολύ καλή σκέψη. Πάρα πολύ καλή σκέψη. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που συζητάμε πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αυτό θα έπαιρνε πάρα πολλά χρόνια, που στην παρούσα φάση με την ένταση που υπάρχει και την εχθρότητα των μεν με τους δε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βεβαίως είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε σταδιακά να εξελιχθεί, αλλά αυτή η σταδιακή εξέλιξη θα είναι πολύ επίπονη και για τη μια πλευρά και για την άλλη και αιματηρή δυστυχώς. Μου λέει κάποιος, καταντάει γραφικό να χαρακτηριζόμαστε ισλαμοφοβική και ακροδεξή επειδή δεν θέλουμε, επειδή θέλουμε την Ελλάδα ελληνική και όχι πολυπολιτισμική. Ολίμονο, δεχόμαστε και όλους και συζητάμε με όλους και ήδη η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό άλλων θρησκειών, πολίτες άλλων θρησκειών. Τι να πω, κυρία Μπόση, τώρα την αλφαβήτα πρέπει να ξαναπάμε, γιατί δυστυχώς στη Δύση παθαίνουμε και ιστορική λογοτομή νομίζοντας ότι με την καθαρότητα ξεμπερδεύουμε. Ξαναπάμε πίσω σε προτάγματα και αφηγήματα της δεκαετίας του Μεσοπολέμου που ναι, είναι προτάγματα φασιστικά, με συγχωρείτε. Θα το πω εγώ, εσείς δεν το λέω, το πω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να το συνεχίζω αυτό. Σκηνή κορδόνι κάθε μέρα, σοβαρά τώρα. Μετράμε την καθαρότητά μας με αυτόν τον τρόπο ή με την ανθρωπιά, για να ξέρω. Κυρία Μπόση, ναι. Η ανθρωπιά έχει προβλήματα αυτό το χρονικό διάστημα. Καθώς υπάρχουν αυτές οι πιέσεις του είσαι μαζί μας εναντίον μας, αρχίζουμε και χάνουμε την ανθρωπιά και βλέπουμε αυτές τις ακραίες απόψεις είτε τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Το βλέπω και εγώ, το παρακολουθώ και εγώ και πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι έχουμε αρχίσει και χάνουμε πάρα πολύ. Βέβαια αυτό παίζουν ρόλο και κάποιοι τα έχουν αντιληφθεί όλα αυτά και κάποιοι τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα στη νέα εποχή και επιθυμούν να γίνουν ισχυροί περιφερειακοί ηγέτες και το καθεξής. Δεν το βλέπουν όλοι, το βλέπουν κάποιοι. Εννοώ την Τουρκία. Θα έρθω στην Τουρκία, έχω ειδικό κεφάλαιο. Λέει εδώ η Αγγελική, για το καθεστώς του Ισραήλ τα υπεραναλύεται όλα. Αυτό είναι το καθεστώς, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά τι θα γίνει, λέει, αν στην Παλαιστίνη επικρατήσει η Χαμάς? Αυτό δεν θα μας το πείτε? Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Ποιοι θα επικρατήσουν τελικά? Καθώς το Ισραήλ έχει στην παρούσα φάση βομβαρδίζει το σύμπαν με στόχο, όπως μας λέει, με στόχο τη Χαμάς. Από την άλλη, η Χαμάς έχει ξεφύγει και από τη λογική των ατόμων, έχει περάσει στην ιδεολογία, στη λογική του να υπάρχουν γενικότερα
ως άτομα και ως σκέψη και ως ιδεολογία, όπως είπα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σημαίνει ότι η άλλη πλευρά, ο Αμπάς, πριν από λίγες μέρες μας τον δολοφονούσαν, η PLO θα πρέπει να ανασυνταχθεί, να αντιληφθεί την κατάσταση και να πάει το πάνω χέρι. Δεν βλέπω στην παρούσα φάση. Βλέπω και εκεί μια ασάφεια. Βλέπω και εκεί μια, ας το βάλω σε έργο, ανικανότητα. Γιατί βλέπετε, αν η Χαμάς είναι η δακτυλοδεικτούμενη, βλέπετε από την πλευρά του Ισραήλ να γίνει καμία προσπάθεια να συνομιλήσουν με την Παλαιστινιακή Αρχή? Για να το καταλάβω κι εγώ. Γιατί ακούω όλους η Χαμάς, η Χαμάς, η Χαμάς. Ωραία. Οι άλλοι που είναι οι καλοί εντός εισαγωγικών για το Ισραήλ πολιτικά, συζητάνε μαζί τους? Όχι. Όχι, δεν συζητάνε. Μάλιστα. Γιατί και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι από εκείνη την πλευρά, δηλαδή η PLO και η Φατάχ, έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα. Έχει και εσωτερικές διαφορές, έχει διασπαστεί. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Δεν βλέπω να κινείται με στόχο να αναλάβει την ευθύνη της έτσι ώστε να περιθάλψει και το σκεπτικό αλλά και, και τους συνανθρώπους της. Άρα εκ των προβλημάτων υπάρχουν πολλά προβλήματα που σε τελική ανάλυση λειτουργούν υπέρ του Ισραήλ. Δύο σύντομες ερωτήσεις και έρχομαι στην Τουρκία. Ρωτήστε, λέει ο Χρήστος, την εξαιρετική κυρία Μπόση, αν είναι δυνατόν με τις ακραίες πρακτικές από την κυβέρνηση του Ισραήλ εδώ και 70 χρόνια που δυστυχώς η Δύση της επικροτεί να υπάρξει διέξοδο στο πλαίσιο της λογικής. Γιατί στην τελική τη μουσουλμανική τρομοκρατία ποιος την εκθρέφει, λέει ο Χρήστος. Ναι, είναι ένα ζήτημα, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, βεβαίως πολύ ωραίο το ερώτημα, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έτσι όπως συνεχίζουν τα πράγματα, άσπρο μαύρο, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει μία συζήτηση. Να θυμηθούμε πριν από λίγες μέρες, η Χαμάς έλεγε ότι σας δίνω τόσους ομήρους, κάντε μια κατάπαυση. Και το Ισραήλ δεν το δέχτηκε. Δεν δέχτηκε να πάρει τους ομήρους και να κάνει δύο ώρες κατάπαυση. Τώρα διαβάζουμε άλλα πράγματα. Εκ των πραγμάτων βλέπω δηλαδή μια διάχυση που αυτό αυξάνει τη βία. Και η βία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί υπάρχει κινητικότητα και κινητοποίηση και των οργανώσεων βίας της περιοχής. Της γενικότερης περιοχής. Όχι της σταθμευμένης, της γενικότερης. Αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα είναι πολύ επώδυνο, γιατί αυτό θα φτάσει και στην Ευρώπη. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο για να ανοίξω της Τουρκίας με την εξής κοινή διατύπωση προς εσάς. Λέει ο Νίκος, αλλά το συμπληρώνει και άλλος φίλος από την Αθήνα, ως εξής. Γιατί η άνοδος στην ακροδεξιά, στη Δύση, μπορεί να μας βάλει ακόμη πιο βαθιά στους πολέμους? Διότι λέει, λαϊκίζοντας πάνω στην κρίση που δημιουργούν οι υπάρχουσες πολιτικές και καταγγέλλοντας τα συμπτώματά τους με πρόχειρη και στρεβλή συνθηματολογία, προσπαθεί να υποφεληθεί για να έρθει στην εξουσία και τελικά να υπηρετήσει ακόμη περισσότερο αυτές τις πολιτικές. Οι πολίτες βλέπουμε να συγκαίουν τα κριτήριά τους και εύκολα μέσα σε μια κοινωνική κρίση επικρατούν οι λάθος δυνάμεις. Και λέει ο άλλος, βλέποντας την αύξηση των άκρων στη Δύση και βλέποντας ότι οι τάχα μου δημοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι εναντίον των άκρων, κάνουν ό,τι χρειάζεται πολιτικά ώστε να φουσκώσει παντού η ακροδεξιά, η ερώτηση που τίθεται είναι, τι γυρνάνε ή δεν τη γυρνάνε τη Δύση βία κάποιες δυνάμεις στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις που είναι ο φασισμός και η ακροδεξιά? Διότι εγώ λέει τρελαίνομαι, η Λεπέν που έβριζε τους Εβραίους και ο πατέρας της σήμερα να λένε ότι είναι ο καλύτερος του σύμμαχος στην Ευρώπη. Θα τρελαθούμε. Ο φόβος, κύριε Σαχίνη, ο φόβος, η άγνοια και ο φόβος μαζί, ο οποίος φόβος διαρκώς αυξάνεται, αναβαθμίζει πολύ την ακροδεξιά. Και βλέπω ότι πανευρωπαϊκά, και όχι μόνο πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα, τα ακροδεξιά κόμματα γίνονται ισχυρότερα. Και γίνονται ισχυρότερα γιατί χρησιμοποιούν το φόβο, χρησιμοποιούν την πιθανότητα μεγαλύτερου φόβου αλλά και την άγνοια. Ταυτόχρονα δε μία σειρά από καταστάσεις, όπως είναι η ανικανότητα των πολιτών να έχουν τα προστά καθημερινά ζήν, δηλαδή η ακρίβεια, η τεράστια ακρίβεια, η τεράστια οικονομικά προβλήματα, αυτά αυξάνουν, βοηθούν την έννοια του φόβου ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι δυστυχώς μέσα στις αλλαγές του συστήματος, του διεθνούς συστήματος, η ακροδεξιά θα δει νέες περίλαμπρες μέρες. Κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε, όπως είπα στην αρχή, πολύ έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι εγώ, παρακολουθώντας εδώ και το διάλογο των μηνυμάτων, κυρία Μπόση, και έχει ενδιαφέρον γιατί επαναλαμβάνεστε επιστήμονας του πεδίου. Μου γράφει κάποιος, δηλαδή είμαι ακροδεξιός, θα το πω ακριβώς άτσαλο όπως το γράφει. Είμαι ακροδεξιός που δεν δέχομαι να με απαυτώσουν Ισλαμιστές. Καταλαβαίνετε που πάει η κουβέντα.
δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει ακριβώς το σκεπτικό του ακροατή, γιατί το ακροδεξιά και το ισλαμικό όλο μαζί αυτό δεν μπορεί να γίνει μιας, επιτρέψετε, αχταρμάς, αλλά εδώ ο σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να κατηγοριοποιήσει και να ξεκαθαρίσει. Σκεπτόμενοι είμαστε και μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε καταστάσεις αυτής της κατηγορίας, να δούμε πότε φτάνουμε στο ένα άκρο, πότε στο άλλο και να κρατήσουμε μια πιο βατή λογική. Βλέπω ότι αυτού του είδους, βέβαια με πάρα πολλές λογικές εδώ που τα λέμε, είναι η πίεση που ασκούνται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες αναβαθμίζουν υπέρμετρα τον ένα φόβο ή τον άλλο φόβο, αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ταυτόχρονα ρόλο μεγάλο παίζουν και η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ένας με τον άλλο μπορεί να λέει ακραίες εκφράσεις και αυτά να αναπαράγονται διαρκώς, δημιουργώντας το φόβο, δημιουργώντας μεγαλύτερη ένταση. Κάτι το οποίο θα είναι εις βάρος μας. Λοιπόν, έρχομαι στην Τουρκία και θα έρθω με έναν τρόπο να σας ευνηδιάσω λίγο σήμερα. Διότι η προσέγγιση της Τουρκίας και σε αυτή την κρίση, αλλά και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, έρχεται η συνάντηση κορυφής το Δεκέμβριο από πλευράς μας. Εδώ και καιρό είχε μία ανησυχία. Τώρα μάλλον αρχίζει να τρομάζει, γιατί ουδείς μπορείς να πιστέψεις ότι υπάρχει τόσο αφέλεια. Ρωτάτε η Υφυπουργός Εξωτερικών αν όλα αυτά που συμβαίνουν επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κυρία Παπαδοπούλου, ο ουσιαστικός κουμανταδόρος του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Θέλω να την ακούσετε, κυρία Μπόση, τι είπε. Είναι μερικά δευτερόλεπτα. Για ακούστε την απάντησή της. Διαβάζω πολλές αναλύσεις στις εφημερίδες ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει αρνητικά τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης, θα τον επηρεάσει θετικά. Διότι και η Τουρκία και η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τους διαφορετικούς στόχους, τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες που μπορεί να έχουν, έχουν ένα κοινό συμφέρον. Δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή η οποία εκρήγνεται. Και η έκρηξη αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή αφορά και τους δυο μας. Κυρία Μπόση, συγγνώμη, αυτή είναι η αίσθηση της Ελληνίδας Υφυπουργού Εξωτερικών σε σχέση και με την κρίση στο Μεσανατολικό, ότι θα μας επηρεάσει θετικά στα ελληνοτουρκικά, όταν ο Ερντογάν, το ρωτώ τώρα, παίζει σκληρό παιχνίδι και έναντι των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή. Το έκανε και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι ξανά το κακό παιδί, αλλά ζητάει και πάνε και τους γυρνάει και την πλάτη. Με συγχωρείτε, εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, όταν λένε για Θεσσαλονίκη της καρδιάς τους, ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να μας κάνουν? Κοιτάξτε, είχα την ατυχία ή την τύχη, τέλος πάντων, να διαβάσω αυτές τις απόψεις σε μια ιστοσελίδα και στην αρχή, διαβάζοντας τις απόψεις, αναρωτήθηκα σε ποιες χώρες αναφερόταν. Βέβαια, εκ των πραγμάτων δημιουργούνται ερωτήματα. Δηλαδή, τα ερωτήματα, όπως υπάρχει η άγνοια των θέσεων της Τουρκίας, οι οποίες είναι αναλύωτες, είναι σταθερές, είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενες και αυξάνουν τις απαιτήσεις τους διαρκώς. Και βεβαίως η κυρία Υφυπουργός συμμετέχει σε όλες τις ειδικές συνομιλίες, δηλαδή γνωρίζει περισσότερα που μένουν μυστικά, γιατί αυτή η αισιοδοξία της, ας πούμε, που πηγάζει. Βεβαίως ο Ερντογάν έχει καταθέσει αιτήματα για Αιγαίο, Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, βέβαια. Έβαλε και τη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, στο κάδρο. Θα μου πείτε, έχει μειώσει τις παραβιάσεις στο εναέριο χώρο, αλλά δεν τις έχει μειώσει στη θάλασσα. Μήπως είμαστε προεκπλήξεων, γιατί οι θέσεις της Υπουργού δείχνουν αδιέξοδα, δείχνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, ξεκαθάρισε η ατζέντα. Η Τουρκία έχει καταθέσει όλες τις διεκδικήσεις της κατ' επανάληψη. Δεν έχουμε κανένα ερώτημα, τα ξέρουμε. Και είπα και προηγουμένως ότι έχει αντιληφθεί τι τρέχει στο διεθνές περιβάλλον και η ίδια τρέχει με ταχύτητα στη νέα εποχή. Θέλει. Επιθυμεί το ρόλο του περιφερειακού ηγέτη, του τοποτηρητή, το ρόλο του προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων από τα μαθητή. Είναι αναμενόμενο ότι θα αντιδράσει προς όφελός της, όπως αντιδρά πάντα. Και τα αιτήματά της θα συνεχίσουν, θα θέλει και άλλα. Αυτό εκ των πραγμάτων, η πολύ έτσι συμπαθής τοποθέτηση ή μήπως είναι άστοχη τοποθέτηση της κυρίας Υφυπουργού. Θεωρώ ότι δεν είναι αφελείς οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκπροσωπούν διεθνώς, άρα
κάτι δεν ξέρουμε εμείς. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε, τι δεν ξέρουμε εμείς? Δηλαδή δεν βλέπουμε τις δηλώσεις που κάνει σύσσωμη η τουρκική πολιτική ελίτ, ακόμη και για το Μεσανατολικό? Αν το πάρουμε έτσι, με συγχωρείτε, εμείς θα νομοποιήσουμε μια συζήτηση με μια χώρα που κατά τα άλλα λέμε ότι έχει στριμωχτεί από τη συμπεριφορά της στο Μεσανατολικό? Πού κολλάει αυτό, σε ποια λογική διεθνών σχέσεων? Κοιτάξτε, κοινά, τα κράτη οφείλουν να συζητούν, αλλά υπό προϋποθέσεις, δηλαδή ξεκάθαρες ατζέντες. Καθώς ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει καταθέσει όλες τις διεκδικήσεις που έχει στον ελληνικό χώρο, στο Αιγαίο, παντού, παντού, δεν έχει αφήσει και τίποτα. Εδώ, όπως είπαμε, και Θεσσαλονίκη μπήκε, η πατρίδα μου, και μέσα στο παιχνίδι. Άρα εδώ πέρα μπαίνει ότι εφόσον γνωρίζουμε, έχουμε ξεκάθαρες θέσεις. Εγώ αυτό δεν το έχω δει και εσύ. Δεν έχω δει τις δικές μας ξεκάθαρες θέσεις πλην όλης αυτής της συμπάθειας που βγαίνει για τις καλές σχέσεις, είτε για την πρόληψη των μεταναστευτικών ροών ή κάτι τέτοια που ακούω κατά διαστήματα. Εντάξει, έρχονται κάθε μέρα χιλιάδες. Χιλιάδες, όχι, αλλά πάρα πολύ. Αυτά όλα είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχω απάντηση, γιατί βλέπω, ενώ βλέπω την Τουρκία ξεκάθαρη, δεν έχει κρύψει ποτέ τίποτα, βλέπω την άλλη πλευρά πολύ ευχαριστημένη με όλα αυτά. Έχω τα ερωτήματά μου κι εγώ. Θέλω κλείνοντας να σας θέσω και ένα ερώτημα το οποίο έρχεται από πάρα πολύ κόσμο. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρία Μπόση, και που δεν συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, το πικ είναι βεβαίως το τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας. Το ερώτημα όμως είναι ότι συμβαίνουν καταστάσεις σε όλο τον πλανήτη και στην Αφρική. Είδαμε τη συμφωνία της κυρίας Μελόνι, η οποία μετατρέπει σε ιταλικό Γκουαντάναμο ένα τμήμα της Αλβανίας. Και πρέπει να πω ότι το σημείο που θα γίνουν τα κάμπ των προσφύγων που θα ελέγχονται από τους Ιταλούς στην Αλβανία είναι η πρώην Ντάτσες Πολυτελείας. Εκεί πήγαινε ο Εμβέρ Χότζα τους υψηλούς προσκεκλημένους του για να κάνουν διακοπές. Εκεί τώρα φτιάχνουν τα στρατόπεδα. Λοιπόν, όλα αυτά με ρωτάνε, δεν οδηγούν σε νέα κύματα μεταναστευτικού, προσφυγικού, όπου εμείς είμαστε η είσοδος με ό,τι συνεπάγεται αυτό? Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Αυτό το ερώτημα ήδη έχει απαντηθεί από την ερώτηση. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σχόλιο λίγο για την Αλβανία και το όλο αυτό το, τη ροή αυτή. Εμένα με φοβίζει λίγο περισσότερο και για την πιθανότητα να, πέρα από τα λόγια που ακούγονται για το βορρά της Αλβανίας, για την πιθανότητα όλη αυτή η καινούρια τάση και η διάθεση που υπάρχει να έρθουν αυτές οι μεταναστευτικές, οι μετανάστες από την Ιταλία στην Αλβανία, μπορεί να καταλήξουν και στο νότο που είναι οι μποροϋπηρώτες. Αυτό και η αλλίωση του πληθυσμού και η αλλίωση των περιουσιών τους που ήδη έχει μπει στη συζήτηση. Και αυτό κρατάω μια μεγάλη επιφύλαξη για αυτά που γίνονται ή θα γίνουν στην Αλβανία με τη σχέση Ράμα Μελόνι. Από εκεί και πέρα οι μεταναστευτικές ροές. Μεταναστευτικές ροές δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες, προερχόμενες και από την Αφρική, η οποία βράζει και κανείς δεν ασχολείται μαζί της. Είναι πάρα πολλές οι εντάσεις, πάρα πολύ οι πόλεμοι, πάρα πολύ η κινητικότητα που υπάρχει ανθρώπων που θέλουν να ξεφύγουν από πολέμους, να ξεφύγουν από βία, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλη βία και εκ των πραγμάτων πείνα και αρρώστιες. Όλοι αυτοί θα θελήσουν να περάσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, γιατί θέλουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό όμως, αυτή η τάση που θα, εκ των πραγμάτων θα έρθει προς Ευρώπη, γιατί οι έμποροι ανθρώπων συνεργαζόμενοι και μεταξύ τους, συνεργαζόμενοι και με τις κυβερνήσεις, συνεργαζόμενοι και με άλλους φορείς, κάτι μικιό περίεργα που λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές, θα φέρουν τεράστια προβλήματα. Αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε? Δεν νομίζω, κύριε Σαχίνη, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει ένα σκεπτικό, μια λογική που να προλάβει αυτές τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα. Μέρη Μπόση, θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας σήμερα το πρωί της Πέμπτης. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση. Καλημέρα σας.